Οι μαγνητοσκοπημένες αυτές διαλέξεις αφορούν το μάθημα μαθηματικά 2 του τμήματος βιομηχανικής πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία γραμμικής άλγεμπρας. Οι πίνακες είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά από οικονομολόγους, από μηχανικούς, από μαθηματικούς, από φυσικούς, από προγραμματιστές και άλλες ειδικότητες. Οι διαλέξεις αυτές δεν έχουν ως σκοπό να υποκαταστήσουν την διδασκαλία στην τάξη και τα συγγράμματα τα οποία διανέμονται, αλλά έχουν ως σκοπό να υποβοηθήσουν το έργο αυτών των δύο, δηλαδή το έργο του καθηγητή στην τάξη και τη μελέτη του φοιτητή στο σπίτι. Ξεκινάμε με τους πίνακες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οι πίνακες συμβολίζονται κυρίως με τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού και λατινικού αγγλικού αλφαβήτου, A, B, Α, Β, Γ κλπ. Ενώ τα στοιχεία των πινάκων συμβολίζονται με τα μικρά γράμματα είτε του ελληνικού είτε του αγγλικού αλφαβήτου. Οι πίνακες είναι μία ορθογώνια διάταξη αριθμών. Δεν μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε στα στοιχεία του άλλες οντότητες εκτός από αριθμούς. Ο κάθε πίνακας έχει την μορφή, για παράδειγμα, α, και μέσα σε δύο αγγείλες γράφουμε τους αριθμούς που αποτελούν τα στοιχεία, όπως λέγονται, του πίνακα. Κάθε πίνακας έχει ένα μέγιστο αριθμό γραμμών και ένα μέγιστο αριθμό στυλών. Οπότε ένας άλλος διαφορετικός συμβολισμός των πινάκων είναι αυτός που γράψαμε στον πίνακα, ο πίνακας α δηλαδή, με διαστάσεις M επί N, όπου M είναι ο αριθμός των γραμμών του πίνακα και N ο αριθμός των στυλών του πίνακα. Στην περίπτωση τώρα που το M ισούται με το N, τότε ο πίνακας α λέγεται τετραγωνικός πίνακας. Είναι η πιο συνήθις και η πιο πολυχρησιμοποιούμενη πίνακες στα μαθηματικά και στα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούν τη γραμμική άλγεμπρα. Δύο πίνακες λέγονται ίση, ο α ισούται δηλαδή με τον πίνακα β, εάν έχουν πρώτον τον ίδιο αριθμό γραμμών και στυλών, οι γραμμές δηλαδή του πίνακα α να είναι όσες και οι γραμμές του πίνακα β, το ίδιο και οι στήλες του πίνακα α να είναι όσες και οι στήλες του πίνακα β. Επίσης, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει όλα τα στοιχεία του πίνακα α, τα στοιχεία των πινάκων συμβολίζονται, είπαμε, με τα μικρά γράμματα του ελληνικού ή του αγγλικού αλφαβήτου και κάτω δεξιά δύο δείκτες, εκ των οποίων ο πρώτος δείκτης Ι αναφέρεται στις γραμμές του πίνακα, ενώ ο δεύτερος δείκτης αναφέρεται στις στήλες του πίνακα. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα στοιχεία του πίνακα α να είναι ίσα με τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα β. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το στοιχείο της πρώτης γραμμής, πρώτης στήλης του πίνακα α, όπως εδώ για παράδειγμα το 1, θα πρέπει να ισούται με το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα β, δηλαδή το στοιχείο του β που είναι στην πρώτη γραμμή, πρώτη στήλη. Τότε οι δύο πίνακες λέγονται ίση. Οι πίνακες μπορούν να είναι διαφόρων διαστάσεων, να έχουν διαφορετικό αριθμό γραμμών ή στυλών. Μερικά παραδείγματα άλλων πινάκων θα μπορούσαν να είναι ο πίνακας β,
με δύο γραμμές και τρεις στήλες. Ο πίνακας γάμα με τέσσερις γραμμές και τέσσερις στήλες. Και ούτω καθεξής. Το επόμενο σημαντικό αντικείμενο στους πίνακες είναι οι πράξεις μεταξύ πινάκων. Οι πράξεις μεταξύ πινάκων είναι η πρόσθεση και η αφαίρεση πινάκων. Η αφαίρεση ξέρουμε ότι είναι η πρόσθεση του αντιθέτου, καθώς επίσης και ο πολλαπλασιασμός αριθμού επί πίνακα και ο πολλαπλασιασμός μεταξύ πινάκων. Οι πίνακες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να τις τονίζουμε για να αποφεύγουμε τα λάθη. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει πολλαπλασιασμός πινάκων εάν δεν ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις που θα πούμε σε λίγο. Ξεκινώντας λοιπόν με την πρόσθεση πινάκων, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για να προσθέσουμε δύο πίνακες θα πρέπει να έχουν οι πίνακες το ίδιο μέγεθος. Τι εννοούμε μέγεθος ενός πίνακα? Μέγεθος ενός πίνακα εννοούμε τον μέγιστο αριθμό γραμμών και στυλών του πίνακα. Έχουμε για παράδειγμα τον πίνακα Α στον πίνακα. Ο πίνακας Α έχει 3 γραμμές και 3 στήλες. Για να προσθέσουμε έναν πίνακα δεύτερο στον πίνακα Α, θα πρέπει ο δεύτερος πίνακας να έχει ακριβώς αυτό το μέγεθος, δηλαδή να έχει 3 γραμμές και 3 στήλες.